Δεν είναι καλό, βέβαια δεν έχει σχέση με το θέμα μας, αλλά το απαντούμε. Είναι έξω από την παραδοσή μας, έτσι, η λειτουργία, ξέρουμε πότε γίνεται, τις πρωινές ώρες, όπου είμαστε νηστικοί από την προηγούμενη μέρα, τουλάχιστον από τις 12 το βράδυ είμαστε νηστικοί, και από φαγητό και από νερό, για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε και αν έχουμε ευλογία, να κοινωνήσουμε, αλλιώς να πάρουμε αντίδωρο. Έτσι και το αντίδωρο πάλι χρειάζεται νηστεία. Έτσι κάποιες ώρες αποχή από το φαγητό και το νερό. Δεν δικαιολογείται έτσι να κάνουμε απογευματινές λειτουργίες. Αυτό είναι αντίθετο με την παράδοσή μας. Αυτά τα κάνουν οι παπικοί που κάθε ώρα μπορεί να κάνουν λειτουργία, η οποία διαρκεί μπορεί και ένα τέταρτο, έτσι, και ούτε νηστεία έχουν ούτε τίποτε. Και τρώνε και πίνουν και μετά κάνουν και λειτουργία και κοινωνάνε και τίποτε. Δεν υπολογίζουν καθόλου το θέμα της άσκησης. Μετά υπάρχουν ιεροί κανόνες που απαγορεύουν, έτσι, στον ιερέα να κάνει περισσότερες από μία λειτουργία. Αν έχει κάνει ο ιερέας λειτουργία, ας πούμε, το πρωί, δεν μπορεί να ξανακάνει το απόγευμα και να την ονομάσει και αγρυπνία, έτσι, γιατί γίνεται δυστυχώς και αυτό. Για να είναι μια λειτουργία αγρυπνία, θα πρέπει να περάσει η 12η και να μπει ο ιερέας στο ευλογημένη βασιλεία, να αρχίσει τη λειτουργία δηλαδή μετά τις 12 το βράδυ. Ή τουλάχιστον, κατά άκρα οικονομία, όπως έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Επιφάνης Θεοδρόπουλος, τα σά εκ των σών, έτσι που αρχίζει η κύρια ευχή της λειτουργίας, να είναι μετά τις 12. Τότε μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι αγρυπνία, αλλιώς δεν είναι αγρυπνία, έτσι, και απογευματινή λειτουργία δεν έχουμε στην παράδοσή μας. Έχουμε την ακολουθία των προηγιασμένων τιμίων δώρων, έτσι, που το λέμε θεία λειτουργία, αλλά ουσιαστικά είναι εσπερινός με θεία μετάληψη. Και για να κοινωνήσουμε βέβαια εκεί θα πρέπει να είμαστε νηστικοί όλη την ημέρα. Αν ας πούμε θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, να κάνουμε εσπερινή λειτουργία, πλήρη λειτουργία, θα πρέπει πάλι να είμαστε νηστικοί από την προηγούμενη μέρα, τις 12 το βράδυ, για να κάνουμε τέτοια λειτουργία. Αλλά ποιος το κάνει αυτό? Έτσι, είναι τελείως άτομο αυτό και δεν πρέπει να περάσει. Δυστυχώς, πάρα πολλά καινοτομούνται στις μέρες μας στην Εκκλησία και δεν πρέπει να τα ακολουθούμε αυτά. Δεν πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτές τις καινοτομίες.